Μαζί μας ο πατέρας του Αυλονίτη, ο Αντώνης Αυλονίτης, που δεν είναι απλώς ο πατέρας του, αλλά είναι και γνωστός στην πιάτσα προπονητής ποδοσφαίρου και ο άνθρωπος που προφανώς έχει βάλει το χεράκι του πολλό λόγιο κιόλας για να γίνει ο Τάσος αυτό που είναι τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τον κανακάρι σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ότι καλύτερο και εσένα και στους αγαπητούς ακροατές, τη χαρά που έχω πάρει. Κάθε γονιός να την νιώσει για το παιδί του. Κύριε Αυλονίτη, πρώτα απ' όλα είναι τα συγχαρητήρια είναι απαραίτητα και το είπα και το εννοώ. Θα ήθελα περισσότερο από τον πατέρα να μιλήσω με τον άνθρωπο που φαντάζομαι ότι εσείς τον παροτρύνατε, δηλαδή πέρα από τον πατέρα και τα γονίδια, γιατί και εσείς είστε πολλά χρόνια άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Εάν απομονώσουμε την γονεϊκή ιδιότητα και σχέση ως προπονητής και ως άνθρωπος που τον ξέρει εξ απαλών ονείχων, τι θα λέγατε ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Τάσου? Έχω πει, κατά επανάληψη το λέω για άλλη μια φορά, τα προσόντα ενός ποδοσφαιριστή κάτε με, μάλλον κάθε αθλητή που συμμετάσχει σε ομαδικό άθλημα, είναι από τους ώμους και πάνω. Και εννοώ το μυαλό του. Το μυαλό του. Ωραία, ναι. Ωραία το διατυπώσατε. Ναι. Βέβαια. Τα προσόντα του καθενός είναι εκεί πέρα. Τα περισσότερα. Εάν αυτά τα βάλει μέσα στο γήπεδο, μαζί με πολύ πειθαρχία και πάνω απ' όλα ταπεινότητα που διακρίνει τον Τάσο, νομίζω ότι θα φτάσει σιγά εκεί στο ταβάνι του. Ο Τάσος από μικρό παιδί. Ένα θα σας πω ότι ξεκινώντας την καριέρα του, όταν είχα ήμουνα και ομοσπονδιακός 3 χρόνια στην Εθνική Ελλάδα, στο Ρεχάγγελ εποχή, mm-hmm. τον κύριο Παπαμανουήλ, τον κύριο Θούλη Παπά στην Εθνική Νέων και Εθνική Ελπίδων, και έχω διατελέσει και σαν προπονητής στην Εύβοια. Ένα θα σας πω. Η Εύβοια όταν είχε τερματίσει στην τρίτη θέση των προπαίδων, το γιο μου δεν τον είχα στους 32 μέσα. Επίτηδες. Ή ακόμη δεν ήταν έτοιμος και όριμος. Να σας πω κάτι. Υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν καλύτερα από στους 32 που μπορούσαν να τον είχα πάρει. Όπως στους 32 και εμένα μπορούσατε να παίρνατε, βέβαια. Βέβαια. Και τον είχα πάρει από τους 32 τότε. Μάλιστα. Και τότε του είχα εξηγήσει ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη ειδική απηχή αν αφήσω τον κύριο διέξω να βάλω εσένα. Mm-hmm. Το έχει καταλάβει. Για να φτάσει του λέω ψηλά πρέπει να δουλέψει. Γιατί μέσα στο γήπεδο η κάθε αξία του καθενός φαίνεται, ανά πάσα στιγμή. Το έχει καταλάβει. Ήταν πολύ χαμηλών τονών, με πολλή δουλειά. Δεν ήταν το ιδιαίτερο ταλέντο ποτέ, αλλά μέσα από την πολλή δουλειά έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ένας πατέρας είναι πολύ δύσκολο να το πει αυτό για το παιδί. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό εγώ ζήτησα περισσότερο από τον άνθρωπο και τον πατέρα Αντώνη Αυλονίτη να ακούσω. Πρωτίστως την άποψη του προπονητή και του ποδοσφαιράνθρωπου Αντώνη Αυλονίτη. Κάποια στιγμή που τώρα θα γίνει μέσα από αυτό το γκολ που έβαλε και ευχαριστώ τον Θεό, θα γίνει πιο γνωστός, ίσως σε λίγο καιρό να μιλάτε για το χαρακτήρα του Αυλονίτη και όχι για την ποδοσφαιρική αξία. Mm-hmm. Και για μένα αυτό σαν πατέρας μετράει περισσότερο. Ήσασταν χτες στο γήπεδο? Όχι, δεν είχα πάει και θα σας πω το λόγο που δεν είχα πάει. Διατηρώ μια καφετέρια που έτσι βλέπαμε τον Νόβα. Ήξερα ότι δεν θα παίξει, γιατί εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και πολύ καλά έκανε ο κύριος Μίτσελ. Και εκ των πραγμάτων μείνα στην καφετέρια επειδή είχε λίγο κόσμο λόγω του ντέρμπι. Του ντέρμπι, ναι, ήρθα να το δουν εκεί. Αλλά για να σας πω ένα παράδειγμα. Η καφετέρια που είναι στην Χαλκιδά. Ναι, στην Χαλκίδα, ναι, στην Χαλκίδα. Την, ναι. την κάψανε μετά με τον πήκε τον κόλ, έγινε. Έπεσε το μαγάζι. Σας λέω το εξής, ας πούμε, να σας πω για το χαρακτήρα του Τάσου. Ο Μποτία είναι ένα παιδί το οποίο δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική. Ναι, σωστό. Επειδή είχε μπει στην ψυχολογία του και ο Τάσος, ένα θα σας πω. Μετά το παιχνίδι με τον Γιουβέντος, δείτε τα στιγμιότυπα, έτρεξε και αγκάλιασε πρώτον τον ανταγωνιστή του, τον Μποτία. Στήριξή του, σαν συμπαίκτης και σχεδόν είχε αγκαλιά. Αυτό το παιδί, δεν ξέρω, νομίζω ότι από το μυαλό του και το χαρακτήρα του, νομίζω ότι έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Σωστό, αυτό φαίνεται βέβαια και μόνο η αντίδραση που μας ενημερώνεται ότι συνέβη είναι πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Αλλά να πω και κάτι άλλο,
ότι σε κάποια στιγμή, ίσως για το σωματείο, κάθε εμπόδιο και καλό. Υπάρχει ένα ποδοσφαιριστή Έλληνα από πίσω, ο οποίο λέγεται Ρισβάνη. Mm-hmm. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. Είναι πανέξυπνο παιδί. Έχει καλά προσόντα. Και δεν ξέρει ότι αν μπορεί να βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Γιατί να σα πω και κάτι άλλο. Και ο γιο μου για αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Ναι, αυτό. Εκεί θα την πήγαινα την κουβέντα τώρα. Πώς το βιώσατε ως οικογένεια τώρα, πια δεν πάω στον προπονητή Αντώνη Αυλωνή, τώρα μπαίνω στο σπίτι, κάνω τον Big Brother. Ναι. Πώς βίωσε η οικογένεια, πρώτα απ' όλα έχετε άλλα παιδιά? Ναι, έχω ένα μικρότερο, τον Γιώργο, ο οποίος ακολουθεί την τερματοφύλακα, είναι 13 χρονών, είναι φαν του Ρομπέρτο και... Αισθάνθηκε πάρα πολύ αμήχανα χθες, αν το βλέπατε πώς ήταν, δηλαδή δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Πώς να αντιδράσει, δεν ήξερε. Ναι. Ήταν έτσι λίγο πρωτόγνωρο για το μικρό. Παναθηναϊκός είναι ο μικρός. Ναι, όχι, Ολυμπιακός. Είναι φαν του Ρομπέρτο. Φαν του Ρομπέρτο. Και ζητάει επίμονα μια φανέλα του Ρομπέρτο. Θα την κανονίσει, θα την καθαρίσει ο Τάσος. Ναι, θα την πάρει, αλλά θα την κοντήσει, θα την πατάει και θα πέφτει. Κύριε Αυλωνίτη, με προλάβατε και θα το ρωτούσα ούτως ή άλλως. Είναι μερικές φορές που λες ότι η τύχη, ας πούμε, βεβαίως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό επαγγελματικά και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι κατά μείζωνα λόγο τεχνοκράτες. Αλλά απ' την άλλη πλευρά δεν μπορείς να παραβλέψεις, ας πούμε, τις συγκυρίες, την τύχη, τη μοίρα, το πεπρωμένο. Και στην περίπτωση του Τάσου είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το πώς έγινε χθες, που έγινε, άλλαξε. Δηλαδή στην πρώτη του επαφή με την μπάλα βάζει τον γκολ. Και το δεύτερο και το σπουδαιότερο, το πρώτο και το σπουδαιότερο είναι όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι, την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ουσιαστικά είχε μαζέψει τα μπαγάζια του από το Ρέντι και επέστρεφε στον Πανιόνιο. Και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε με τον Αβραάμ και έμεινε στον Ολυμπιακό. Παρά την καλή προετοιμασία, τα θετικά δείγματα που είχε δείξει, ήταν θετικότατα. Και στα παιχνίδια όσα είχε παίξει με τον Ολυμπιακό ήταν ανέπαφη αιστεία, είχε σημαίνει και ένα γκολ με τη Δυναμό Κιέβου. Ήταν θετικά, όμως το πλωσάσιο του Ολυμπιακού που διέθεται ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Σκιώβας, πολύ μεγάλη αξία, ο Αβραάμ Παντόπουλος. Ο Μποτία. Ναι, καταλάβατε. Και πάνω από όλους. Ο Αμπιντάλ. Βέβαια. Εντάξει, θα φεύγει ο Μανολάς, αλλά εντάξει, μια ομάδα με 4 στόπερ τώρα δεν χρειάζεται άλλον. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η τύχη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε έναν ποδοσφαιριστή. Μάλλον ειδικά στον χώρο του αθλητισμού. Επειδή είμαι 19 χρόνια προπονητής, έχω περάσει από αρκετές ομάδες Β' Γ' Εθνικής. Ένα θα σας πω. Δοκάρι και μέσα, αξιολογούμαστε καλοί. Δοκάρι και έξω. Έτσι δεν είναι? 100%. Έτσι είναι. Έτσι, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Βέβαια, για θυμηθείτε. Ένα σουτ τι μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή, βάλ το αγόρι μου, βάλ το αγόρι μου. Έτσι είναι, έτσι μπορεί είναι. Να γίνει. Γεγονός είναι αυτό. Τι μπορούμε να περιμένουμε, η πιάτσα, το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, ο Ολυμπιακός βεβαίως, γιατί στον Ολυμπιακό ανήκει το παιδί. Τώρα πια που αρχίζει και οριμάζει, που αρχίζει και πες, δεν ήταν η πρώτη συμμετοχή του χθες, είχε δύο γεμάτα 90 λεπτά, είχε παίξει άλλα 65 λεπτά στον Εργοτέλη, δηλαδή δεν εμφανίστηκε, ας πούμε, αυτό πουθενά. Το ξέραμε με τον Πανιόνιο, έγινε όλο αυτό που είχε γίνει στην περασμένη χρονιά, που τον ήθελε πολύ η ΑΕΚ, που θα τον έπαιρνε μέσω Αχαρναϊκού, δηλαδή ήδη έχει απασχολήσει ποικιλοτρόπως. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρον μεγάλο με τον κύριο Βρίζη και ο Παναθηναϊκός που δεν κατάληξε στον Παναθηναϊκό πριν 2 χρόνια λόγω ότι απέτυχε ο Πανιόνιος οι 200-300.000. Και στη θέση του πάρθει ο Κοτρουμπής, ο οποίος έμεινε από την ΑΕΚ. Τι μπορούμε να περιμένουμε, ναι. Να σας πω κάτι, Βασίλη μου, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ενεργό. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ότι το παιδί μου δεν είναι ούτε ο Νέστα, ούτε ο Καναβάρα, ούτε ο Μαλδίνη. Εγώ θα πω. Ούτε ο Μέλμπεκ, γιατί είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι πριν από 2-3 χρόνια έπεσε ακόμα, νομίζω, στην Καβάλα. Έπεσε τότε που είπε ότι του άρεσε πάρα πολύ ο Τζον Τέρι και ο Λαβ Μέλμπεκ. Ναι. Μα έχει και τη φανέλα του Μέλμπεκ σε ένα παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και μάλιστα τα στοιχεία που είδε στο Μέλμπερκ, αυτά, η σοβαρότητα που είχε σαν άτομο, η συγκέντρωση μόνιμα στο παιχνίδι του, του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ας πούμε. Και τον είχε έτσι σαν είδαλμα το Μέλμπερκ στον Ολυμπιακό και τη φανέλα την κρατάει σπίτι του. Εγώ θα πω κάτι, ότι από τον Τάσο να περιμένουμε φύλακτη του Ολυμπιακού,
ότι μια σταθερότητα, μια σοβαρότητα και πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο παιχνίδι και θα είναι πάντοτε, θα παίρνει πάντοτε αυτό που αξίζει. Να σας πω κάτι, στο ποδόσφαιρο, επειδή και γενικά στον αθλητισμό κρινόμαστε στιγμιαία, αλλά και πολύ πιαστικά και γρήγορα εδώ πέρα στην Ελλάδα, εγώ θα πω, με υπομονή μπορεί να σας πει πάρα πολύ. Mm-hmm. Σε ποιο τομέα, γιατί η θέση είναι μια θέση πρώτα απ' όλα που είναι κομβική σημασία και το ξέρετε που έλεγε καλύτερα από μένα πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται με πόσα στόπερ παίζεις, με το πώς η άμυνά σου απλώνεται. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε με ένα ψηλό παιδί, 1,90 έτσι. 1,91, ναι. 1,91. Σε ποιο κομμάτι του παιχνιδιού του, ξαναγυρίζω τώρα στον προπονητή Αντώνη Αυλονίτη, πιστεύετε ότι χρειάζεται τη μεγαλύτερη βελτίωση ώστε να φτάσει στο επίπεδο που ο ίδιος φιλοδοξεί να φτάσει? Λοιπόν, να σας πω, κατ' εμέ, οι δύο θέσεις στο ποδόσφαιρο του τερματοφύλακα και του κεντρικού αμυντικού είναι προϊόν ωριμότητας και εμπειρίας. Μπράβο, είναι θέμα λοιπόν πρόβλεψης και όχι απεσόβησης. Δηλαδή ο καλός τερματοφύλακας, αυτό που είναι να φάει στο γάμα ή το μπέναλτι, το τετατέτ, το σούτ στη γωνία, θα το φάει και ο καλός ή κακός. Ο καλός τερματοφύλακας είναι αυτός που θα προνοήσει να μην είναι κάποια φάση για γκολ. Που θα διαβάσει τη φάση. Που θα διαβάσει τη φάση. Το ίδιο και ο κεντρικός αμυντικός. Και επειδή θα σας φέρω ένα τρανό παράδειγμα του Χένριξεν. Ο Χένριξεν ήταν σε προσόντα ο χειρότερος. Τίποτα, ναι. Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε ταχύτητα, δεν είχε άλμα, δεν είχε πόδια. Στην άμυνα εδάφους έτσι και έτσι. Είχε όμως το μυαλό. Φοβερό μυαλό, βέβαια. Το οποίο ήταν, βέβαια, πολύ μυαλό. Το οποίο το έβαζε μέσα στο παιχνίδι και μόνιμα γινόταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτές οι δύο θέσεις είναι διευθυντικές. Τερματοφύλακα και κεντρικού αμυντικού. Που για να γίνεις μεγάλος, πρέπει να έχεις πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλές εμπειρίες. Οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο ανεκτικοί σε ορισμένα παιδιά που είτε λέγεται Μανολάς, είτε Παπαδόπουλος Κυριάκος, είτε Αυλονίτης, είτε Λαμπρόπουλος, είτε Κολοβέτσιος, είτε που σε αυτές τις θέσεις παίζουν, γιατί εκτός ότι πρέπει να κατευθύνουν τον εαυτό τους, πρέπει να κατευθύνουν και τους συμπαίκτες τους. Αλλά φαίνεται πάντως ότι, εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι, δεν είναι η ειδικότητά μου το ποδόσφαιρο, αλλά έτσι όπως την κάνουμε την κουβέντα τώρα, η Ελλάδα παράγει στόπερ, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε γεμίσει με στόπερ καλούς, δηλαδή έχουμε τον Παπασταθόπουλο, είχαμε το Δέλα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνθηση και ευδοκίμηση της θέσης. Ναι, ναι. Και είχαν την τύχη, αν θέλετε, να σας πω, αυτά όλα τα παιδιά να παίξουν δίπλα σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν, π.χ. ας πούμε, ο Παπασταθόπουλος δίπλα και ο Μανολάς δίπλα στο Δέλα, έτσι. Σας μιλάω ότι ήταν μια. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, βέβαια. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι εμπειρίες που πήραν από αυτά τα μεγάλα τα ονόματα. Τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τι παιδί! Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρει ο Τάσος ότι μπροστά του, όσον αφορά το θέμα εθνικής, έχει μεγαθύρια. Και μεγαθύριο είναι ο Παπασταθόπουλος, μεγαθύριο είναι ο Μανολάς, μεγαθύριο είναι ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος και αν θέλετε και τα άλλα τα παιδιά που παίζουν εκεί πέρα, είτε λέγεται Μόρας, είτε δίπλα μπορεί να παίξει, είναι αυτή τη στιγμή. Προηγούνται αυτή τη στιγμή. Το θέμα του είναι να πείσει τον κόσμο του Ολυμπιακού ότι αξίζει να είναι εξορέστο και στην βασική ενδεκάδα. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Mm-hmm. Και μετά θα κοιτάξουμε και παραπέρα. Σας λέω ότι πατάμε στη γη, δεν πατάμε στα στήματα. Τι παιδί είναι? Ορίστε. Τι παιδί είναι? Ως χαρακτήρα τώρα, βγάζουμε την ποδοσφαιρική ιδιότητα. Κορίτσι. Κορίτσι. Για αυτό το τυχαίο καμιά φορά. Δηλαδή και αυτή την ένταση που έβγαλε χθες, έτσι το χάρηκα μέσα μου, ας πούμε, στον γκολ. Mm-hmm. Είναι παιδί πολύ χαμηλών τόνων και στο τηλέφωνο το βράδυ που με πήρε, μου λέει: τον γκολ το είδαμε όλοι. Από εκεί και πέρα λέει: πες μου, πώς με είδες και. Και μάλιστα του έκανε και μια μικρή παρατήρηση σε μια φράση. Ποια? Είναι φάση που περνάει η μπάλα από αριστερά, από τον άλλο, νομίζω, στην πλάτη της άμυνας του Αμπιντάλ, που την κοντρολάρει ο Πέτριτς στη φάση του 92. Mm-hmm. Του λέω εκείνη τη στιγμή έπρεπε να είσαι πιο κοντά. Τη στιγμή που βλέπεις ότι έχει σηκώσει το πόδι του ο Νάνο για το κέντρο της άμυνας, έπρεπε να είσαι εκεί. Γιατί και βγει πιο μπροστά να καλέψει μια κάθε. Κατάλαβα. Κύριε Αυλονίτη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Καλημέρα, να χαίρεσαι το παιδί σας και να σας κάνει πάντοτε περήφανο. Βασίλη μου, ό,τι καλύτερο και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ καλή σας μέρα.